Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, Άρτζε εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του F1 2020 My Team Career Mode. Σας κακομαθαίνω back to back επεισόδια αυτή τη φορά. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξανακάνει αυτό. Αλλά ναι, νομίζω ότι μετά αυτό, από αυτόν τον υποτονικό και όχι τόσο ενδιαφέρον αγώνα στην Ουγγαρία, νομίζω σας το χρωστάω. Οπότε πηγαίνουμε σε μια από τις πιο παλιές, σε μια από τις πιο παραδοσιακές, σε μια από τις πιο ιστορικές και πραγματικά πολύ καλές και ποιοτικότατες πίστες που έχει αυτό το πρωτάθλημα, το Spa στο Βέλγιο. Επιλέγουμε να αντικαταστήσουμε το κυβότιο ταχυτήτων, μας είναι πλέον νόμιμο, μπορούμε να πάρουμε κάποιο καινούριο, οπότε παίρνουμε ένα καινούριο κυβότιο σήμερα μαζί μας στην Πράγα για τις κατατακτήριες και για τον αγώνα, το οποίο δεν έχει καταπονεθεί ιδιαίτερα. Ξεκινάμε λοιπόν στο Spa, στην πρώτη μας προπόνηση, σε ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι μια μίξη Formula 1 και WRC, και θα καταλάβετε στην πορεία του βίντεο τι εννοώ με αυτό, εκτός αν το έχετε καταλάβει από τον τίτλο και το thumbnail. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την πρώτη μας προσπάθεια στο αναγνωριστικό πρόγραμμα, η οποία ήταν αρκετά καλή και με αισιοδοξία, με ένα πολύ καλό setup, με πολλή ενέργεια πηγαίνουμε στα προκριματικά. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν στον 14ο γύρο του φετινού πρωταθλήματος, έχουμε περάσει πλέον τη μέση και είμαστε στην πρώτη θέση. Πλέον το να πάρουμε το πρωτάθλημα δεν είναι απλά ένα σοκ που έρχεται μετά από κάποιες απροσδόκητα καλές εμφανίσεις στην αρχή της σεζόν. Είναι μια πραγματικότητα, καθώς πλέον για παραπάνω από τη μισή σεζόν είμαστε σταθερά όχι μόνο στις καλύτερες ομάδες αλλά και στους καλύτερους οδηγούς. Πολλά πράγματα λοιπόν θέλουμε να πάνε καλά σήμερα. Θέλουμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή θέση που θα μας βοηθήσει να μείνουμε πάνω από Hamilton, Bottas και Verstappen, επίσης διεκδικητές του πρωταθλήματος. Και θέλουμε να πάρει πόντους ο Ράσελ, γιατί παρά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο ντεπούτο του στο Silverstone, μας τα χάλασε στον τελευταίο αγώνα στην Ουγγαρία, όπου δεν κατάφερε να τερματίσει με στους πόντους ούτε καν στη δεκάδα. Εδώ έχουμε λίγο oversteer, σώζουμε το αυτοκίνητο στην τελευταία στροφή και μπαίνοντας στην τρίτη μας προσπάθεια, έχουμε κάνει έναν χρόνο αρκετά καλό ώστε να μας περάσει την επόμενη φάση. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πέμπτη θέση, ένα λεπτό πριν τελειώσει το Q1, με το Ράσελ στην 11η. Δεν μας ανησυχεί η 11η θέση του Ράσελ, γιατί είναι αρκετή για να τον στείλει στο Q2. Ο Κιβιάτ πάντως παίρνει το B2. Τα πηγαίνει καλά ο Ρώσος προγραμματικά τον τελευταίο καιρό, με τον Λεκλέρ, τον άνθρωπο που πήρε το δεύτερο σκαλί, που ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στην Ουγγαρία. Είχε έναν εξαιρετικό αγώνα. Δεν καταφέραμε αυτή τη στιγμή που μας πέρασε να τον ξανακυνηγήσουμε και να τον φτάσουμε τον Μονεγάσκο. Περνάει και αυτός με πολύ ψηλή βαθμολογία στο Q2. Μπαίνουμε λοιπόν εμείς στο Q2 στην πρώτη μας προσπάθεια, αρκετά αισιόδοξοι. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε αυτό το σικέινο που ολοκληρώνει ουσιαστικά τον γύρο στο Spa, για να δούμε αν θα έχουμε καλή έξοδο και αν θα καταφέρουμε. Αυτή τη φορά δεν έχουμε oversteer. Έχουμε καλύτερη έξοδο από ό,τι είχαμε τις εξώσεις που κάναμε στο Q1. Και ολοκληρώνοντας τον γύρο, για ακόμα μια φορά είμαστε το 5ο ταχύτερο μονοθέσιο. Βλέπω βέβαια ότι ο Ράσελ είναι τρίτος. Αυτό σημαίνει ότι ο Άγγλος το έχει, είναι έτοιμος. Οπότε θα αποφασίσω να κάνω μια ακόμα προσπάθεια. Εδώ την ορούς βλέπετε ότι παίρνουμε λίγο παράξενα, αλλά θα το προσπεράσουμε αυτό. Αποφασίσω λοιπόν να κάνω μια δεύτερη προσπάθεια που δεν ξέρω αν είναι πολύ καλή επιλογή. Κυρίως γιατί αυτό σημαίνει ότι θα καταπονηθούν κι άλλο τα ελαστικά μας. Και τα ελαστικά με τα οποία κάνεις τον καλύτερο σου χρόνο στο Q2 είναι τα ελαστικά με τα οποία θα ξεκινήσεις στον αγώνα, εφόσον περάσεις το Q3, για όσους φαντάζομαι δεν το γνωρίζετε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά επέλεξα να κάνω μια προσπάθεια για να δω που φτάνουν οι δυνατότητες του μονοθεσίου, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και μου βγαίνει σε πολύ καλό. Γιατί είμαι ήδη ένα δευτερόλεπτο ταχύτερος με τα δύο ταχύτερα πρώτα και δεύτερα sector και το ταχύτερο τρίτο sector. Οπότε κάνουμε το fastest lap στο Q2 και επιστρέφοντας στον garage βλέπω ότι είμαστε στην πρώτη θέση. Ο Russell τέταρτος, ο Verstappen δεύτερος και μια πολύ καλή μέρα για τα Alpha Tauri. Ο Pierre Gasly είναι στην τρίτη θέση. Leclerc που τα πήγε εξαιρετικά μένει εκτός και ο Ricardo. Και ο Kvyat που προκρίθηκε δεύτερος στο Q2 μένει επίσης εκτός. Οπότε η μοναδική ελπίδα πλέον της ιταλικής ομάδας της Red Bull είναι ο Γάλλος, ο Gasly. Οπότε μπαίνουμε στο Q3 με ελπίδες για pole position. Δεν ξέρω, θα δούμε αν μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Η πρώτη μας προσπάθεια στο Q3 μας βάζει στην τρίτη θέση. Οπότε σιγουρεύουμε προς το παρόν ότι θα έχουμε μια πολύ πολύ καλή θέση εκκίνησης στον αγώνα της Κυριακής. Οπότε μπαίνουμε για ακόμα μια προσπάθεια στο Q3 ελπίζοντας για κάτι καλύτερο. Ήδη έχοντας πλέον ανεβεί την ορούς, είμαστε 3,5 δέκατα ταχύτεροι. Ο Hamilton παίρνει τον ταχύτερο γύρο
και για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό εδώ το Sikane. Πώς θα βγούμε, χάνουμε λίγο τον έλεγχο και χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Αμέσως χάνουμε και τα 3 δέκατα που έχουμε κερδίσει και είμαστε 2 δέκατα αργύτεροι από ό,τι ήμασταν στους προηγούμενους γύρους. Για να δούμε, αυτή η στροφή ποτέ δεν έχω καταφέρει να την βγάλω καλά. Χάνουμε πάρα πολύ χρόνο εδώ πέρα. Οπότε, παρά το ταχύτερο πρώτο sector που έχουμε, δεν είμαστε πιο γρήγοροι από ό,τι ήμασταν στον προηγούμενο μας γύρο. Και έχουμε πέσει ήδη στην 7η θέση, με τον Russell να είναι στην 9η. Και εδώ ένα τρομερό drift. Το αμάξι πήγε να φύγει, αλλά όχι, διατηρήθηκε. Κοιτάξτε, φανταστικό. Πείτε μου, πόσες φορές το βλέπετε αυτό. Να το. Αυτά είναι. Μπήκαμε τέλεια, σύμφωνα με τη λογική του Need for Speed, αυτό το drift έπρεπε να μας προσθέσει, να μας κάνει 2-3 δευτερόλεπτα πιο γρήγορους. Δυστυχώς δεν είναι τόσο arcade το F1 της Codemasters, για να μας δώσει ταχύτητα το drift. Αλλά ναι, παρά το εντυπωσιακό drift, που δεν είναι το τελευταίο που θα δείτε, μπορώ να σας δώσω αυτό το spoiler, παρά το εντυπωσιακό μας drift και το εντυπωσιακό μας σώσιμο, ο γύρος μας αυτός είναι αρκετά πιο αργός από τον προηγούμενο. Δεν καταφέρνουμε προς το παρόν να βελτιώσουμε την 7η θέση. Όχι απλά δεν τη βελτιώνουμε, αλλά μας περνάει ο Νόρις. Ο Λάντο κάνει έναν ελαφρώς καλύτερο χρόνο από ό,τι πριν και εξασφαλίζει την 7η θέση. Είμαστε στην 8η με το Φέτελ 9ο και τον Γκασλί 10ο. Οπότε βλέπετε ότι μένουν 6 δευτερόλεπτα για το τέλος του Q3. 5, 4, 3, 2, 1. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή το Q3, το οποίο σημαίνει ότι αυτός είναι ο τελευταίος μας γύρος. Έχουμε κάνει ταχύτερο sector 1, το sector 2 μας δεν ήταν καλό και το sector 3 πάλι δεν ήταν καλό. Η παράδοση που μας θέλει να καταστρέφουμε την τελευταία μας ευκαιρία όταν αυτή μας δίνεται για μια καλύτερη θέση συνεχίζεται. Και ακόμα μια φορά δεν είμαστε αντάξει των προσδοκιών και δεν εκμεταλλευόμαστε το τελευταίο μας γύρο και δεν βελτιώνουμε το χρόνο μας. Hamilton, Bottas and Max Verstappen. With qualifying complete, all that remains is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Ακριβώς ότι δεν θέλαμε λοιπόν οι τρεις βασικοί μας αντίπαλοι στο πρωτάθλημα να έχουν τις τρεις πρώτες θέσεις και μάλιστα με τη σειρά την οποία μας ακολουθούν, δηλαδή πρώτος ο Χάμιλτον, δεύτερος ο Μπότας και τρίτος ο Verstappen. Εμείς ξεκινάμε ένατη. Μπορώ όμως να πω ότι είμαι αρκετά χαρούμενος για τον Russell που έδειξε μεγαλύτερη πυχμή σήμερα, μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και θα ξεκινήσει από την 6η θέση, άμα θυμάμαι καλά. Βλέπουμε ότι το μονοθέσιό μας είναι αυτή τη στιγμή το τρίτο καλύτερο. Και περιμένει μερικές αναβαθμίσεις που θα το κάνουν να ξεπεράσει την Red Bull. Βλέπουμε λοιπόν τη μηχανή που είναι μαζί μας. Ίσως το MGUK και το MGUH να πρέπει να αλλάξουν. Ναι, θα αποφασίσω να πάρω το τρίτο και τελευταίο MGUH και MGUK που δικαιούμαστε. Και επίσης και το Turbo θα είναι διαφορετικό. Θα πάρουμε έναν πολύ φρέσκο κινητήρα σήμερα στο Spa. Είναι μια πίστα που απαιτεί δυνατή μηχανή, φρέσκια μηχανή, έχεις πολύ συχνά το γκάζι στο τέρμα και με αυτές τις αλλαγές ετοιμαζόμαστε να σκαρφαλώσουμε από την έναντι θέση και να κερδίσουμε ένα πόντιουμ και να διατηρήσουμε το προβάδισμά μας. Πάμε! We're in Belgium once again for today's round of the Formula 1 World Championship. It's a race the great Ayrton Senna won 6 times and in 2019 Charles Leclerc became the first driver to take their maiden win here since Michael Schumacher in 1992. Spa-Francorchamps then, a 4.35 mile tour of the Ardennes countryside with 9 right corners and 10 left corners, giving us a grand total of 19. Average lap speeds in the dry can reach about 145 miles per hour, but without a significant improvement in these conditions, we won't be seeing anything like that today. Alongside me to discuss all the action today is Anthony Davidson. Thanks for joining us, Ant. And tell me, you were down in the pit lane earlier. How do you think the track conditions are today? Well, it's looking a bit cold out there, if I'm honest. These tyres have quite a narrow operating window in terms of the temperatures they need to extract the best grip. So with a cold track surface, it's going to be harder to keep those temperatures up, which will lead to lower grip and maybe more mistakes. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Albon, Perez, George Russell, and Gasly, Norris, the captain, Leclerc, and Daniel Ricciardo. Stroll, Verstappen, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Daniel Kvyat and Ocon, Sainz, Giovinazzi, Romain Grosjean and Kevin Magnussen, Schumacher, Vettel, Latifi and Nyck de Vries. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track.
Jeff here, just a quick radio check. Κάτσε, Jeff. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία όρεξη να ακούσουμε τον Τζεφ, γιατί έχουμε πάρει τα καλά νέα ότι ο Verstappen έχει 10 θέσεις ποινή, σβήνουν τα κόκκινα φώτα και ξεκινάμε σε ένα βροχερό σπα από την 8η πλέον θέση. Πάμε να χάσουμε τελείως το μονοθέσιο. Η βροχή είναι πραγματικά, τι να πω, έχει γεμίσει λίμνες όλη η πρώτη. Ευθεία το νερό είναι πάρα πολύ, πάντως εμείς ήδη κερδίζουμε θέσεις στην 5η θέση πλέον. Κοιτάξτε εδώ, πατάμε χορτάρι. Με τη μία η βροχή ήταν καταρακτώδης, αυτό ήταν το επίθετο που έψαχνα πριν. Βρήκα. Περνάμε πάντως με τη μία τον συμπαίκτη μας, τον Ράσελ, και εδώ στην έξοδο της πρώτης στροφής του Spa κάνουμε μια τρομερή εκκίνηση και καθιερωνόμαστε στην 5η θέση. Άλμπον και Πέρες δίνουν μια μάχη μπροστά, την οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Είμαστε πολύ προσεκτικοί εδώ στην Ορούζ, είναι σίγουρα μια από τις πιο επικίνδυνες στροφές να ανεβαίνεις με ταχύτητα όταν βρέχει τόσο πολύ. Και πραγματικά η βροχή είναι τόσο έντονη που δεν ξέρω αν οι intermediates είναι η καλύτερη επιλογή. Φρενάρουμε πολύ νωρίς εδώ πέρα από φόβο. Και πήγε να το εκμεταλλευτεί αυτό. Ο Ράσελ κατάλαβα το λάθος μου και ξαναπήγα στο γκάζι πολύ γρήγορα. Ο Πέρες με τον Άλμπον δίνουν μια πάρα πολύ ωραία μάχη. Πάντως ρόδα με ρόδα μπροστά, με τον Πέρες να είναι στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή. Είναι κυριολεκτικά δίπλα-δίπλα. Ο Πέρες έχει την καλύτερη γραμμή. Ο Άλμπον φαίνεται να είναι λίγο πιο γρήγορος και εγώ το εκμεταλλεύομαι. Στέλνω τον Άλμπον εκτός, μπαίνω από την εσωτερική του Ταϊλανδού και μπαίνω εγώ πλέον στην τέταρτη θέση. Ο Άλμπον πέμπτος που θα πρέπει να αμυνθεί τώρα από τον Τζορτζ Ράσελ. Για να δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτό. Να το πήρε ανοιχτή γραμμή. Ο Άλμπον ακριβώς εκείνο το σημείο χώθηκα. Εγώ δεν μπορούσα να κάνει τίποτα για να κερδίσει την γραμμή του και τη θέση του πίσω. Ο δεύτερος οδηγός της Red Bull, που όπως και στην πραγματικότητα πέρυσι, έτσι και εδώ κάνει μια τραγική σεζόν. Δεν δικαιολογεί το Verstappen να διεκδικεί το πρωτάθλημα και ο Άλμπον να μην είναι ούτε καν στους 5-6 καλύτερους οδηγούς. Με τον Ρικάρντο, για παράδειγμα, να είναι πολύ πιο γρήγορος και με τον Ράσελ να είμαι σίγουρος ότι είναι έτοιμος να τον ξεπεράσει. Ο Άλμπον πάντως αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να κάνει μια κίνηση από τα αριστερά. Μας περνάει προς το παρόν, μάλλον άκουσα αυτό που είπαμε και παρεξηγήθηκε. Ένας Άλμπον που να υπενθυμίσω ότι ξεκίνησε με νίκη και pole position στον πρώτο αγώνα της σεζόν. Για να δούμε λοιπόν τώρα, ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε με απόλυτη επιτυχία, θα τολμήσω να πω, τον πρώτο μας γύρο σε ένα βροχερό σπα, όντας τέταρτη. Ξεκινήσαμε 8η, ποινή 10 θέσεων, υπενθυμίζω για το Verstappen. Αντίστοιχη ποινή είχε και ο Sebastian Vettel. Μας βόλεψε πάρα πολύ αυτή η ποινή του Max. Οπότε για να δούμε πλέον πώς θα συνεχίσει το πράγμα, γιατί λογικά θα πάμε σε έναν αγώνα χωρίς pit stops. Η βροχή, από ό,τι είδα στο δελτίο στην αρχή, δεν θα σταματήσει καθόλου τη διάρκεια του Βελγικού Grand Prix, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε με ένα σχετικά καλό tire management να μην χρειαστούμε κανένα pit stop και να ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας με τις intermediates. Οπότε λοιπόν μπαίνουμε πλέον στον τρίτο γύρο, ολοκληρώνουμε τον δεύτερο, βλέπετε ότι σιγά σιγά μειώνουμε τη διαφορά μας με τον πέρυσι, για να δούμε αν θα έχουμε fastest lap. Όχι, το κρατάει ο Λουίς στο ταχύτερο γύρο, παρότι εμείς κάναμε ένα κοίτα το πρώτο σέκτορ και γενικά έναν πολύ καλό δεύτερο γύρο. Και τώρα στον τρίτο γύρο συνεχίζουμε να είμαστε στο κυνήγι του Τσέκο. Μειώνουμε νομίζω σταθερά τη διαφορά με τον Μεξικανό και είναι σημαντικό να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Δεν ξέρω αν η βροχή μας δίνει πλεονέκτημα. Μάλλον όχι, γιατί το μονοθέσιό μας από μόνο του είναι πιο γρήγορο από αυτό του Μεξικανού. Ελπίζουμε πάντως να οδηγήσουμε πολύ καλά σήμερα για να δούμε αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε τον Πέρες. Ενώ ο Άλμπον βλέπω ότι καλλιεργεί διαφορά με τον Ράσελ και με στεναχωρεί αυτό. Θέλω τον Τζορτζ στην πέμπτη θέση να έχουμε ακόμα ένα top 5 finish για τον συμπαίκτη μας. Αλλά εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε στο κυνήγι του Τσέκο Πέρες. Εκτός ο Λατιφή. Εκτός αγώνα ο Λατιφή. Όχι και ότι καλύτερο για τον οδηγό της. Πού είναι τώρα αυτός, στις Αλφα Ρωμαίο νομίζω. Και ναι, η μέτρια σεζόν για την Αλφα Ρωμαίο συνεχίζεται, ενώ εμείς πλέον στον πέμπτο γύρο συνεχίσουμε να κυνηγάμε τον Πέρες. Νομίζω ότι αυτό θα είναι όλος ο αγώνας μας. Όλος ο αγώνας μας θα είναι δύο πράγματα, να φτάσουμε τον Πέρες και να μην κάνουμε κάποιο σφάλμα, κάποιο γλίστριμα στη βροχή που θα μας στερήσει αυτό το πόντιουμ. Απ' την άλλη, ο Μπότας και ο Χάμιλτον παλεύουν ολομόναχοι μπροστά. Δεν νομίζω ότι νιώθουν να κινδυνεύουν οι δύο Mercedes. Νομίζω ότι οι περισσότεροι στοχεύουν για την no pit stop στρατηγική. Από τη στιγμή λοιπόν που χρησιμοποιούμε βρόχινα ελαστικά, ο νόμος της FIA δεν μας υποχρεώνει να αλλάξουμε γόμα μες στον αγώνα. Το οποίο σημαίνει ότι ναι, δεν έχουμε καμία υποχρέωση για pit stop, εφόσον είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να οδηγούμε με τα βρόχινα.
Στον έκτο γύρο λοιπόν πλέον ξαναλέω, Μπότος και Χάμιλτον το χαβά τους, δεν ανησυχούν καθόλου. Ο Ράσελ προσπαθεί να μειώσει διαφορά του με τον Άλμπον, ενώ εμείς έχουμε αυξήσει πάρα πολύ διαφορά μας με τον Τέλαντο. Κάνουμε για ακόμα μια φορά το ταχύτερο πρώτο σέκτορ. Γύρω με γύρω βελτιωνόμαστε, είμαστε πιο γρήγορα από τον ίδιο μας τον εαυτό. Εδώ βλέπετε ότι ναι, στον 7ο γύρο πήγε να μας φύγει τελείως το μονοθέσιο, το οποίο σημαίνει ότι καβαλήσαμε όλο το εξωτερικό της ορούς. Κοιτάξτε εδώ πώς το σώσαμε πάντως. Απίθανο σώσιμο. Ακόμα ένα έτσι μικρό drift, ένα μικρό oversteer, το οποίο τελευταία στιγμή το μαζέψαμε και αυτό έχει ως αποτέλεσμα βέβαια το sector 1 μας να μην είναι τόσο καλό στα προηγούμενα. Και μπαίνουμε στον 8ο γύρο, συνεχίζοντας να το κυνήγει του Πέρεζ. Η μοναδική αλλαγή που έχει συμβεί σε αυτούς τους γύρους είναι ότι ο Μπότας καταφέρει να κλέψει το fastest lap από τον Χάμιλτον, έχοντας και οι δύο βέβαια αυξήσει τη διαφορά τους στα 10 δευτερόλεπτα από εμάς και τον Πέρεζ. Εμείς πάντως είμαστε τώρα μόλις ένα δέκατο πίσω από τον Μεξικανό για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όλη αυτή η μάχη που δίνουμε και η οδήγηση στα όρια που κάνουμε στους τελευταίους γύρους έχει αποδώσει καρπούς. Εδώ λοιπόν στη μεγάλη ευθεία μετά την ορούζα ετοιμαζόμαστε για μια κίνηση από τα δεξιά για να δούμε αν θα τον κερδίσουμε στα φρένα. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Παίρνουμε την εξωτερική που είναι πιο ασφαλής δρόμος και τελικά τον κερδίσουμε στα φρένα να κάνουμε για ακόμα μια φορά καλύτερο πρώτο σέκτορ. Ήμουν έτοιμος να κάνω κίνηση από την εσωτερική. Εδώ δεν υπάρχει νόημα. Τελευταία στιγμή μπήκα στην εσωτερική και είδα ότι ο Πέρεζ πήγε πολύ πιο αργά στα φρένα από ό,τι περίμενα. Δεν δοκίμασα καν να κάνω dive bomb. Απλά άλλαξα γραμμή και έτυχε ο Πέρεζ να φρενάρει νωρίτερα από ότι είχα φανταστεί ότι θα φρενάρει. Οπότε περνάμε στην τρίτη θέση και πλέον απλά πρέπει να την κρατήσουμε. Και ίσως να οδηγήσουμε και για ένα fastest lap θα δείξει, άμα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το ταχύτερο γύρο, να πάρουμε αυτό τον έξτρα πόντο που προς το παρόν τον έχει ο Μπότας, ο οποίος βρίσκεται 2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Λουίς. Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει μπροστά. Μπορεί ακόμα ο Μπότας υπό προϋποθέσεις να φτάσει τον συμπαίκτη του. Εδώ έχουμε εντολή από το pit να μείνουμε σε αυτό το ζευγάρι των ελαστικών και αυτό θα κάνουμε. Ακόμα ένα ταχύτερο γύρο από τον Μπότας για να δούμε αν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα εμείς θα τον φτάσουμε. Μας φεύγει ακόμη μια φορά στην έξοδο το μονοθέσιο. Εδώ μας έφευγε στο στεγνό, στη βροχή δεν θα μας φεύγει. Για να δούμε πάντως η διαφορά μας με τον Πέρεζ είναι καλή. Προσπαθούμε να την ανεβάσουμε, να την κρατήσουμε πάνω, σταθερά πάνω από ένα δευτερόλεπτο. Αλλά δεν είναι πολύ αργός ο Τσέκο. Στο 1,2 αυτή τη στιγμή είμαστε πιο γρήγοροι στην ευθεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Το θέμα είναι ότι ο Πέρεζ δεν είναι κάποιο αργό οδηγό. Εδώ μα φεύγει τελείω. Πατάμε τον gravel trap. Επιστρέφουμε στην πίστα. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε χάσει πάρα μα πάρα πολύ χρόνο. Εδώ ακόμη μια φορά πολύ αργά στα φρένα. Ο Πέρεζ είναι πάρα πολύ κοντά μα. Πλέον η διαφορά με τον Πέρεζ είναι διαφορά χιλιοστών. Μόλι 1,5 δέκατο μακριά κάνει μια κίνηση από την εξωτερική για να δούμε αν θα μα περάσει στην ευθεία. Ο Πέρεζ έχει κάνει την καλύτερη έξοδο. Εμεί κάναμε 2 συνεχόμενα λάθη. Είπα ότι το μοναδικό πράγμα που είχαμε να κάνουμε σε αυτόν τον αγώνα ήταν να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Ο Χάμιλτον κάνει κάτι ταχύτερο γύρω, ο Μπότας του τον κλέβει. Για να δούμε, εδώ μπαίνουμε πολύ πολύ αργά στα φρένα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, όχι. Και δεν μπορούμε να βγούμε και εκτός πίστας, θα έχουμε ποινή εδώ πέρα. Αναγκαζόμαστε να επιστρέψουμε πίσω. Το race control λέει ότι υπάρχει κάποιο κολλήσιο με το Πέρεζ, αλλά εγώ δεν το είδα. Δεν το πιστεύω πραγματικά. 2 συνεχόμενα λάθη χωρίς κανένα λόγο. Τι να πω. Θα το ρίξω στο ότι ίσως αφαιρέθηκα. Στο ότι ίσως ήμουν πολύ σίγουρος για αυτή την θέση και αφαιρέθηκα. Τελευταίος λοιπόν γύρος με τον Πέρεζ να έχει την τρίτη θέση και εμείς την τέταρτη θέση. Αυτή τη στιγμή είμαστε εκτός πόντιουμ. Για ακόμη μια φορά ταχύτερο πρώτο σέκτορ και είμαστε πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ κοντά στο Πέρεζ. Βλέπετε, η διαφορά μας για λίγο πήγε σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Πραγματικά πάρα πολύ μικρή διαφορά και πλέον είναι στο 0,6. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αν υπάρχει κάποια περίπτωση να καταφέρουμε να φτάσουμε τον Τσέκο. Πίσω δεν υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει ένα τεράστιο τρένο άμα βλέπετε. Είμαστε αυτή τη στιγμή μείον στο fuel projection. Προβλέπετε λοιπόν ότι θα μείνουμε από βενζίνη πριν ολοκληρωθεί ο γύρος, οπότε θα αναγκαστώ να παίξω με το lean και με το standard. Ετοιμαζόμαστε όταν βγούμε στην μεγαλύτερη, στην πολύ μεγάλη ευθεία. Αυτή δεν είναι ακριβώς ευθεία, αλλά είναι ένα full γκάζι σημείο στο spa που θα αναγκαστούμε να το τρέξουμε με lean. Το οποίο σημαίνει, παιδιά, ότι ναι, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά τελειώνει από τώρα. Μπαίνουμε ήδη λοιπόν σε low fuel mode. Η βενζίνη τελείωσε. Ήμουν τόσο συγκεντρωμένος με το να φτάσω τον Πέρεζ. Εδώ μια απέλπιδα προσπάθεια να κόψουμε το corner bus και κάνουμε κάτι, αλλά όχι. Low fuel mix. Να το, βλέπετε πόσο αργά τερματίζουμε. Δεν είναι πρώτη φορά που μένουμε βενζίνη στο τέλος. Ευτυχώς που είχαμε στήσει τεράστια διαφορά από Albon και Russell. Απογοητευτικό. Απογοητευτικός αγώνας γιατί θα έπρεπε να είμαστε τρίτοι. Παίρνουμε το driver of the day, το οποίο το αξίζουμε αν σκεφτείτε που ξεκινήσαμε. Θα έπρεπε να είμαστε τρίτοι όμως. 2 τραγικά λάθη που δεν έπρεπε να συμβούν και ο Τσέκο παίρνει πόντιουμ. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes.
What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Let's see what effect this result has had on the driver's standings. Lewis Hamilton takes over the lead of the Drivers' Championship after an excellent result. After an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? I have to give it to the captain. They fought so hard and had incredible pace at times, so I don't think anyone else did a better job today. It's time to check out the constructors' standings. Mercedes continue to extend their lead. Meanwhile, good work from Racing Point this weekend, who pushed themselves further up the order. It's been an absolutely wild weekend of Formula 1 action. I can't wait to see what's next. Φανταστικό Σαββατοκύριακο για τους αντιπάλους μας, τους δύο οδηγούς της Mercedes. 1-2 για την γερμανική εταιρεία. Πρώτος ο Hamilton, ο οποίος με αυτό το αποτέλεσμα μας περνάει στο πρωτάθλημα. Πραγματικά συγκλονιστικό πρωτάθλημα με τον Hamilton αυτή τη στιγμή να βρίσκεται μόλις ένα πόντο μπροστά μας. Τρίτος ο Valtteri Bottas, τέταρτος ο Verstappen και η μάχη της πέμπτης θέσης. Νομίζω ότι ο Ricciardo έχει αρχίσει να ψιλοξεφεύγει. Ο Vettel δεν δείχνει δείγματα που μπορεί να, ώστε να μπορεί να κυνηγήσει τον Αυστραλό. Η διαφορά μας είναι μόλις στον ένα βαθμό με τον Hamilton. Ο Russell συνεχίζει την ανωδική του πορεία με 27 πλέον πόντους, είναι στη 14η θέση του πρωταθλήματος οδηγών και σίγουρα έτοιμος να ανέβει πολύ περισσότερες θέσεις, να φτάσει πολύ πιο ψηλά. Γιατί όχι και πεντάδα, γιατί να μην κυνηγήσει τον Ρικάρντο. Πάντως υπάρχουν 4 οδηγοί, όπως έχω ξαναπεί, που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα οι διαφορές ανάμεσα σε Bottas και Verstappen είναι πραγματικά στον κόσμο της Φόρμουλα 1 πολύ μικρές. Είμαστε επίσης πολύ λίγους πόντους πίσω από την Red Bull, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση των κατασκευαστών. Το πρωτάθλημα κατασκευαστών επί της ουσίας έχει τελειώσει. Μπορεί η Mercedes να μην το έχει πάρει ακόμα μαθηματικά, αλλά ναι. Ό,τι και να πούμε, είναι τελειωμένη υπόθεση. Έχουν δύο οδηγούς που διαρκώς τερματίζουν πεντάδα. Αυτά από αυτόν τον αγώνα. 1-2, τρομερό 1-2 για τη Mercedes. Τέταρτη θέση, χάνουμε το πόντιουμ, αλλά δεν είναι όλα τραγικά. Μόλις ένα πόντο πίσω από τον Hamilton, είμαστε ακόμα, όχι απλά μέσα, είμαστε άμεσοι διεκδικητές του πρωταθλήματος. Εδώ είμαστε στα upgrades, στο αεροδυναμικό τομέα του αυτοκινήτου μας, που υπάρχουν ορισμένα πολύ έτσι ενδιαφέροντα upgrades. Κάποιες αναβαθμίσεις που πραγματικά θα απογειώσουν την επίδοση του μονοθεσίου μας. Αυτό εδώ, το lightweight wheel rims, το οποίο θα μειώσει το βάρος που έχουν οι ζάντες στο αυτοκίνητό μας δίνει τρομερό boost στην επίδοσή μας, οπότε αυτό είναι και το upgrade που θα επιλέξουμε. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν πλέον να τρέξουμε στο Grand Prix της Ιταλίας. Είχαμε λοιπόν ένα Grand Prix σήμερα στην Μόντσα. Στην Μόντσα λέω. Θα έχουμε ένα Grand Prix στη Μόντσα. Σήμερα είχαμε ένα Grand Prix στο Spa με αρκετό drifting. Βασικά μια-δύο φορές έγινε. Θυμόμουν ότι είχε γίνει περισσότερες. Συγγνώμη για την παραπλάνηση. Αλλά ναι, ενδιαφέρον Grand Prix. Ωραίος αγώνας. Υπέροχη πίστα το Spa. Πέρυσι δεν καταφέραμε να τερματίσουμε στο Spa, οπότε ευτυχώς φέτος το κάναμε. Αυτά από μένα τα λέμε στο ναό της ταχύτητας. Τα λέμε στο σπίτι. Σε ένα από τα σπίτια της Formula 1. Το Silverstone του σπίτι της Formula 1. Αλλά στο εξοχικό της Formula 1, θα έλεγα. Τα λέμε στον επόμενο φανταστικό αγώνα της Μόντσα. Μέχρι τότε, να είστε καλά.